Η λαϊκή συσπήρωση, κυρίες και κύριοι, παράταξη που ελέγχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ζητά από τον Δήμαρχο Αθηναίων τον αποκλεισμό των εκλεγμένων με την ναζιστική Χρυσή Αυγή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από την Λαϊκή Συσπήρωση είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Στέλιος Λάμπρου. Καλησπέρα, κύριε Λάμπρου. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Λοιπόν, τι ζητάτε ακριβώς με την παρέμβασή σας? Εμείς έχουμε ζητήσει, όχι μόνο τώρα, αλλά και σε παλιότερο χρονικό διάστημα, να αποκλειστούν από όποιες διαδικασίες διευκόλυνσης οι χρυσαυγίτες Δημοτική Συμβουλή, διότι αυτή την αίθουσα που είδατε σήμερα με την αλυσίδα στη φωτογραφία που έχει δώσει ο Δήμος της Αθήνας, ναι, ήδη την είχε παραχωρήσει. Ναι, τη σφράγισε, αφού την είχε παραχωρήσει μια θετική ενέργεια και γρήγορη ενέργεια της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Όμως αυτή την αίθουσα την είχε παραχωρήσει και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η σημερινή, παρόλες τις αντιδράσεις που υπήρξαν και από μας, την παράταξή μας στο προηγούμενο διάστημα, να μην δίνεται καμία διευκόλυνση, δηλαδή γραφεία, τηλέφωνα, υπάλληλοι κλπ. Στην ναζιστική οργάνωση. Πάντως, σήμερα, βέβαια, ναι, υπήρξε άμεση αντίδραση. Υπήρξε αντίδραση και είναι θετικό αυτό, παρόλο λέω ότι έχει γίνει με πολλή καθυστέρηση όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Τα γραφεία πλέον της παράταξης Ελληνική Αυγή, η οποία τη οποία επικεφαλή είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι πλέον σφραγισμένα. Την εντολή έδωσε ο κ. Μπακογιάννης σήμερα, ήταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου του Δήμου Αθηναίων. Και αν δείτε τις φωτογραφίες, είναι με αλυσίδα. Ναι, το ξέρω. Και υπάρχει και εξώδικο, νομίζω, πληροφορούμε. Ναι. Το δεύτερο θέμα που θέτουμε είναι όμως ότι αυτοί δεν μπορούν να εκπροσωπούνται πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την καταδικαστική απόφαση και την αναγνώριση από το δικαστήριο βάσει των αποδεικτικών στοιχείων ότι και ποινικά ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και φυσικά δεν μπορούν να εκπροσωπούνται με κανέναν τρόπο στο Δημοτικό Συμβούλιο οι σύμβουλοι του ψηφοδελτίου που τους στήριξε ανοιχτά η Χρυσή Αυγή στις προηγούμενες εκλογές. Και αυτό το θέμα είναι λοιπόν επιτάπητος και καλούμε τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να πράξουν τα ανάλογα προς αυτή την κατεύθυνση. Για να δούμε, περιμένουμε. Εμείς επιχειρήσαμε να έχουμε και εκπρόσωπο από το Δήμο Αθηνών, δεν κατέστη αυτό εφικτό απόψη για να έχουμε τις πρώτες απαντήσεις. Σημειώνω ότι υπάρχει πλέον εισήγηση και του Περιφερειάρχη του κ. Πατούλη να αποχωρήσει η Ελληνική Αυγή από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της χώρας. Ναι. Όλα αυτά βέβαια κατόπιν μετά την απόφαση, εννοείται, δεδομένο είναι αυτό. Ναι. Βεβαίως είναι μια θετική κατεύθυνση και αυτή η απόφαση. Περιμένουμε και τη συνέχεια επί του πρακτέου, δηλαδή το τι θα γίνει στην πράξη. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο καταφέρατε να έρθετε σε συνεννόηση και συνεργασία και να εκδώσετε ένα ομόφωνο ψήφισμα κατά δίκης της Χρυσής Αυγής προημέρων πριν από την έκδοση της απόφασης. Βεβαίως υπήρξε, όχι ομόφωνο, είχε καταψηφιστεί από τους ναζιστές Δημοτικούς Συμβούλους. Ναι, έχετε δίκιο να το σημειώνετε. Ναι, και μία αποχή του κυρίου Καπερνάρου. Αλλά και με τη δική σας, και με την λαϊκή συσπήρωση και ανοιχτή πόλη. Υπήρξε και προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην εισήγηση της εισαγγελέως για τη δίκη που τότε το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει θέση επί της εισήγησης αυτής. Και ήταν θετικό και η τότε παρέμβαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πριν τη δίκη το ψήφισμα αυτό που έδειχνε τις διαθέσεις ας πούμε, του αθηναϊκού λαού που δικαιώθηκε και με αυτή την απόφαση. Ναι. Τα αιτήματά σας λοιπόν έχουν και δημοσίως κατατεθεί. Θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Λάμπρου, ποια ήταν η καθημερινότητα σας όταν συνεδριάζατε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ποια στάση είχε η Ελληνική Αυγή? Υπήρχαν επιχειρήματα, υπήρχαν προπυλακισμοί? Η Ελληνική Αυγή ήταν συνεπής στο να χύνει το δηλητήριο του ναζισμού και του ρατσισμού μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα στη γραμμή της Χρυσής Αυγής, έτσι? Στη γραμμή. Ναι. Και μάλιστα χωρίς να ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα, ερχόντουσαν, έβγαζαν ένα λογίδριο επί θεμάτων μεταναστών, εγκληματικότητας κλπ. Το γνωστό παιχνίδι της Χρυσής Αυγής και μετά αποχωρούσαν από όλα τα υπόλοιπα θέματα. Να φανταστείτε ότι αν πάρετε το παρουσιολόγιο των συμβούλων, οι περισσότεροι έχουν το 90% των συνεδριάσεων να απέχουν ή έρχονται για μία ώρα και εξαφανίζονται.
Αλλά είχαν όμως σε αυτή την περίοδο τη δυνατότητα αυτή την σχολή, αυτό το δηλητήριο να το χύνουν και να επηρεάζουν τμήματα. Δηλαδή, ακόμη και εσύ, παρά το γεγονός δηλαδή, ότι υπήρχε όλη αυτή η κατακραυγή μετά τις αποκαλύψεις, στο συμβούλιο Βεβαίως. Εκεί που συζητήσονται για την πόλη και το τι πρέπει να γίνει. Βεβαίως. Βεβαίως ήταν η γνωστή τακτική και του εκφοβισμού και της απειλής μηνύσεων. Όταν το καλοκαίρι πριν τις δημοτικές εκλογές το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να μην παραχωρήσει χώρους για τραπεζάκια και διαφημιστικό υλικό στη Χρυσή Αυγή, υπήρξε προσφυγή στο δικαστήριο και είμαστε οι τότε Δημοτικοί Σύμβουλοι που είχαμε ψηφίσει για αυτή την απόφαση, είμαστε και έχουμε πάει για δίκη. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, βεβαίως υπάρχει. Συγγνώμη, δεν το θυμόμουν. Ναι. Ναι, αυτό αυτή είναι η βιομηχανία των μηνύσεων που κατέθεται. Ναι, η βιομηχανία των μηνύσεων για την τρομοκράτηση των δημοτικών συμβούλων που βέβαια δεν μπόρεσε να τους περάσει. Αλλά λέμε ότι η τακτική αυτή ήταν συνεχής και αδιάλειπτη σε όλο αυτό το διάστημα. Βέβαια, ένα από τα προβλήματα στα οποία πάτησε η Χρυσή Αυγή είναι αυτό της κατάστασης στην Αθήνα. Και τη φανερή και φοβερή υποβάθμιση τη. Δεν πω είναι μια ευκαιρία να συνεννοηθείτε οι παρατάξει να υποστηριχτεί η πόλη και οι άνθρωποι τη. Κοιτάξτε, για να μην επιστρέψουν. Ναι, λέω. Ναι. Πέρα το επόμενο βήμα να δούμε. Γιατί εντάξει. Ναι, λέω ότι η Χρυσή Αυγή πάντησε πάνω στη φτώχεια και την δυστυχία πλατιών λαϊκών στρωμάτων, τα οποία προέρχονται από την πολιτική που εφαρμόστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοίς κόσμος δεν εμβαθύνει στα πράγματα, βλέπει την επιφάνεια και αυτοί χρησιμοποίησαν όλα αυτά τα μέσα και την πληθώρα της προβολής που είχαν για πολλά χρόνια με όλα αυτά τα ζητήματα, θυμόσαστε, με τις γιαγιούλες που οδηγούσαν στις τράπεζες να τις προστατεύσουν, να τις κλέψουν τα λεφτά και όλα αυτά. Αποδείχθηκε ότι τα ρεπορτάζ αυτά ήταν πλαστά, ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής, υποψήφια και τα λοιπά. Βεβαίως μετά την την προσαγωγή του σε δίκη, σιγά σιγά άρχισε, γιατί μην ξεχνάτε ότι το 2014 Κασιδιάρης είχε πάρει 16,5% ως υποψήφιος δήμαρχος. Στις τελευταίες εκλογές πήρε 10,5%. Είχε αρχίσει δηλαδή να αποκαλύπτεται σε πλατεία λαϊκά στρώματα, παρόλο που κρατούσε ένα ισχυρό ποσοστό ακόμα, σε πλατεία λαϊκά στρώματα, η κλιματική της φύση και ο χαρακτήρας της. Και φυσικά και ήρθαν και μετά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που οδήγησαν στη διάλυση και στην τριχοτόμηση σήμερα της Χρυσής Αυγής με διάφορα κόμματα που ξεπηδούν από εδώ και από εκεί και τα οποία έχουν την ίδια λογική, αλλά προσπαθούσε ο καθένας να αποτινάξει τις κατηγορίες. Δηλαδή, τελειώνει η Χρυσή Αυγή και εμφανίζεται ένα παρακλάδι με τα ίδια πρόσωπα, με διαφορετικό όνομα. Αλλάζει τον brand name δηλαδή. Ναι, αυτό ακριβώς, και το κόμμα του Λαγού και το κόμμα του Κασιδιάρη και πιθανόν και άλλα κόμματα που εμφανιστούν στο μέλλον. Ναι, ο οποίος Λαγός είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, εκλεγμένος. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ, στο ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.